Καλησπέρα, καλημέρα και σήμερα τρίτη μέρα νόστιμη νηστεία. Πραγματικά θα πάθετε πλάκα από αυτό που θα δείτε. Σήμερα θα φτιάξουμε την καλύτερη συνταγή για φασολάκια λαδερά που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Ξέρετε, σήμερα θα συνδυάσουμε τις μαγειρικές μου γνώσεις μαζί με την πυρότητα του Μπαρμπαστάθη και θα φτιάξουμε κάτι συγκλονιστικό. Και εκτός αυτού, σκέφτηκα και μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, η οποία είναι αυτή εδώ. Έχω φτιάξει φρέσκο ψωμί, το οποίο το έχω κουφώσει, μόλις το έχω ψήσει, κοιτάξτε εδώ, αριστούργημα, και έχω γεμίσει μέσα τα φασολάκια, τα οποία το ψωμί θα απορροφήσει μέσα τη σαλτσούλα και είναι σαν να λέμε ότι τρώμε από μέσα, κόβουμε και ψωμί και υπάρχει ένας συνδυασμός συγκλονιστικός. Λοιπόν, η ιδιαιτερότητα αυτής της συνταγής σήμερα είναι η εξής. Θα φτιάξουμε τη βασική συνταγή για τα φασολάκια λαδερά, αλλά στο τέλος θα ενσωματώσουμε ένα πέστο από σκόρδο, πιπεριά φλωρίνης και μαϊντανό, το οποίο θα το πάει σε ένα άλλο επίπεδο και πραγματικά αυτό το πολύ εύκολο tip θα αλλάξει την κλασική συνταγή που ξέρατε. Ειδικά με το ψωμί, εκπληκτικό. Πάμε να δούμε την κάρτα και ξεκινάμε αμέσως για τη συνταγή. Λοιπόν, λαδερά φασολάκια με πέστο από πιπεριά φλωρίνης θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια φασολάκια πλατιά, μπάρμπα στάθης, δηλαδή είναι μισή συσκευασία, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα μεσαίο κρεμμύδι, 500 γραμμάρια πατάτες baby, μισό κιλό, τις οποίες θα τις κόψουμε, μία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 500 γραμμάρια ντομάτα στον τρίφτη, θέλουμε τώρα περίπου 1,5 φλιτζάνι ζωμό λαχανικών, μία μεγάλη πιπεριά φλωρίνης από βάζο, δηλαδή την ξυδάτη, θέλουμε μισό ματσάκι μαϊντανό, μία σκερίδα σκόρδο και φρέσκο ψωμί ή παξιμάδια για το σερβίρισμα. Εγώ, όπως σας είπα, έφτιαξα τη συνταγή που είχε γίνει viral με το ψωμί, το κούφωσα μόλις τώρα, άχνιζε και γέμισα μέσα τα φασολάκια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτή τη συνταγή είναι το εξής. Ζεσταίνουμε μια κατσαρόλα σε μέτρια προς υψηλή θερμοκρασία και θα προσθέσουμε μέσα το ελαιόλαδο. Τώρα, αυτό που θα κάνω είναι, θα μαγειρέψω πρώτα την πατάτα, το κρεμμύδι, την ντομάτα στο τρίφτη και το μπελτέ. Εντάξει, εγώ τώρα εντωμεταξύ κόβω το κρεμμύδι για να το προσθέσω μέσα και για να κρατήσουμε τη φρεσκάδα και την ποιότητα του Μπαρμπαστάθη από τα φασολάκια, αυτό που θα κάνουμε είναι θα τα προσθέσουμε στο τέλος για να μην τα παραμαγειρέψουμε, εντάξει, και να έχουν και ένα ωραίο και θερμιδικό και θρεπτικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, τώρα έχω το κρεμμύδι το οποίο το ψιλόκοψα. Τέλεια. Τώρα το παίρνουμε όλο και το προσθέτουμε μέσα στην κατσαρόλα. Η διαδικασία του κρεμμυδιού με την πατάτα θέλω να πάρει περίπου σε μέτρια προς υψηλή θερμοκρασία 7 με 8 λεπτά και έτσι ωραία να αρχίσει να μαγειρεύεται το κρεμμύδι, να γίνεται μη διαφανές, να βγάλει τα ωραία σάκαρα που έχει μέσα και να μας δώσει αυτή την ωραία γεύση. Εντάξει, ξέρετε ότι μου αρέσει να διαχειρίζουμε την πρώτη ύλη με πολύ σωστό τρόπο, έτσι ώστε με λίγα υλικά να φτιάχνουμε πολύ νόστιμα φαγητά. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα μυστικά, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το κρεμμύδι με το σωστό τρόπο για να μπορέσουμε να βγάλουμε το maximum αποτέλεσμα από αυτό το ταπεινό, θα έλεγα, λαχανικό. Λοιπόν, τώρα έχουμε μία κουτάλα, την οποία θα ξεκινήσουμε να ανακατεύουμε. Μπορούμε εδώ τώρα για να βοηθήσουμε να βάλουμε λίγο αλατάκι. Επίσης να πω ότι η συνταγή είναι πάρα πολύ εύκολη, γιατί εμείς αμέσως από την κατάψυξη θα πάρουμε τη συσκευασία, θα την ανοίξουμε και δεν θα χρειαστεί να ξεπαγώσουμε, δεν θα χρειαστεί να πλύνουμε. Έχουμε φρέσκο κατεψυγμένα, σαν τη στιγμή που κόπηκαν τα λαχανικά, μέσα στο σακουλάκι τα πετάμε μέσα και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που θα τα έχουμε στην κατάψυξή μας. Λοιπόν, τώρα το κρεμμύδι είναι περίπου στα 2 λεπτά, τσιγαρίζεται. Θα προσθέσω μέσα και τις πατάτες και θα ανακατέψω. Ήδη αρχίζει και μυρίζει τέλεια. Εντάξει, εγώ σας είπα ότι αυτή η διαδικασία θέλει να πάρει λίγη ώρα. Εγώ λόγω χρόνου θα το κάνω λίγο πιο γρήγορα. 6 με 7 λεπτά, αν δείτε ότι παραμαγειρεύεται, θα χαμηλώσετε τη θερμοκρασία σε πιο χαμηλή. Εντάξει, οπότε, έστω ότι έχουν περάσει 7 με 8 λεπτά, το επόμενο βήμα είναι να βάλουμε το μπελτέ και την ντομάτα στον τρίφτη. Αν την κάνετε πιο καλοκαιρινή τη συνταγή, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την ντομάτα. Τώρα, νηστίσιμη συνταγή, πραγματικά τόσο νόστιμη νηστεία δεν έχετε ξανανιώσει άμα φτιάξετε αυτή τη συνταγή, ειδικά με το ψωμί όλα μαζί, τέλεια. Τώρα, προσθέτω μέσα και την ντομάτα. Και τι θα κάνουμε τώρα, θα προσθέσουμε και το ζωμό.
Εντάξει. Χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία για να μην είναι επιθετικός ο βρασμός. Θέλουμε να σιγοβράζουμε όλα τα λαδερά. Δεν θέλουμε να βράζει στο maximum, θέλουμε να βράζει στο μέσον και ειδικά μπορούμε να το βοηθήσουμε με ένα καπάκι έτσι ώστε να κρατάμε τον ατμό και να μαγειρεύεται πιο εύκολα. Τώρα, έχουμε κάνει το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι εδώ σε αυτή την κατσαρόλα. Πότε είναι? Όταν έχουν περάσει 15 λεπτά και έχουμε μαγειρέψει την πατάτα μόνη της στην κατσαρόλα με τις ντομάτες, το ζωμό και το κρεμμύδι. Τώρα, ανοίγουμε λίγο την κατσαρόλα και θα ανακατέψουμε. Βλέπουμε ότι έχει μια ωραία πηχτή σάλτσα. Μπορείτε, αν θέλετε, να βάλετε λίγο ζαχαρίτσα ή μέλι, εγώ χρησιμοποιώ μέλι, ή ακόμα καλύτερα να βάλετε λίγο παραπάνω κρεμμύδι και να το καραμελώσετε έτσι ώστε να μην χρειαστεί να βάλετε τίποτα από τα δύο. Εντάξει. Τώρα, πάω κατευθείαν στην κατάψυξη για να πάρω το πλατή φασολάκι. Και όπως σας είπα, απευθείας από την κατάψυξη το κόβουμε, το ανοίγουμε, το βάζουμε μέσα και προχωράμε τη συνταγή μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι, θα χρησιμοποιήσω τη μισή συσκευασία και την υπόλοιπη μισή θα την αποθηκεύσω και αυτή ξανά στην κατάψυξη. Δηλαδή, θα την ανοίξω για ένα λεπτό, δεν θα έχει ξεπαγώσει τίποτα. Κοιτάξτε εδώ, φρεσκάδα, τέλεια. Θα προσθέτω μέσα 600 γραμμάρια, δηλαδή με το μάτι θα βάλω τη μισή συσκευασία και μπορείτε με ένα ωραίο, μια μεμβράνη ή με ένα λάστιχο, θα το τυλίξετε έτσι όμορφα και ωραία και να το ξαναβάλετε στην κατάψυξη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τώρα, θέλουμε να ανακατέψουμε λίγο, έτσι ώστε να φύγει ο φυσιολογικός πάγος που έχει από την ψήξη των λαχανικών. Βλέπετε εδώ πόσο πράσινα και ζωντανά είναι τα λαχανικά, που αυτό σημαίνει ότι έχουν διασφαλίσει όλες τις βιταμίνες και αυτό που θέλουμε είναι να το μαγειρέψουμε τόσο όσο, έτσι ώστε να τις διατηρήσουμε και να έχουμε το τέλειο γευστικό αποτέλεσμα. Τώρα, από τη στιγμή που θα βάλουμε τα φασολάκια, εδώ θα κοντρολάνουμε αν θέλουμε να βάλουμε λίγο παραπάνω νερό ή όχι. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς το έχετε μαγειρέψει. Δεν μπορώ να το ξέρω για όλες τις κατσαρόλες αυτό. Απλά θα σας πω ότι ίσως μπορεί να χρειαστεί μισή κούπα ζωμό παραπάνω. Τώρα, το μαγείρεμα στην κατσαρόλα θέλει περίπου 20 με 25 λεπτά ακόμα για να μπορέσει να μαγειρευτεί το φασολάκι. Ιδανικά μπορούμε να βάλουμε ένα καπάκι μισόκλειστο από πάνω για να συνεχίσει ο ατμός να βοηθάει στο μαγείρεμα. Και στον ενδιάμεσο χρόνο πάμε να φτιάξουμε αυτό το τύπου πέστο με ένα από τα αγαπημένα μου υλικά, πιπεριά φλωρίνη, στοπ, και μαϊντανό και σκόρδο. Αυτό θα το βάλουμε στο τέλος. Εντάξει, τι κάνουμε? Δεν το κάνουμε το πέστο, επειδή πολλοί κόσμοι μπερδεύεται. Είναι μια τεχνική η οποία δεν υπάρχει μόνο πέστο μαϊντανού, είναι η τεχνική του χτυπήματος. Εντάξει. Οπότε, τι θα κάνω τώρα? Θα βάλω μια πιπεριά φλωρίνης από βάζο, εντάξει, την ξυδάτη. Αν θέλετε, μπορείτε να την πλύνετε αν δεν σας αρέσει η πολύ ξυδάτη γεύση, αλλά ταιριάζει πραγματικά σε αυτό το φαγητό. Τώρα, έχουμε ένα μαχαίρι, θα ψιλοκόψουμε γιατί θα το πολτοποιήσουμε μέσα το μαϊντανό. Εντάξει, θα μου πείτε ότι δεν έχουμε βάλει, είναι λαδερό και δεν έχουμε βάλει λάδι. Εμένα μου αρέσουν στα λαδερά να μην βάζω λάδι στην αρχή. Μ' αρέσει να το μαγειρεύω, να μην το μαγειρεύω, να το βάζω στο τέλος. Οπότε βάζω εδώ μισή κούπα ελαιόλαδο. Θα βάλω και το σκορδάκι μέσα. Κλείνουμε το καπάκι. Παίρνουμε το μούλτι και κοιτάξτε εδώ τώρα. Πραγματικά αυτό το άρωμα είναι συγκλονιστικό. 1, 2, 3. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Εδώ θα δούμε ότι μπορεί να μην έχει κόψει καλά το μηχάνημά μας. Τι θα κάνουμε? Μπορούμε να τσιμπήσουμε λίγα υγρά από την κατσαρόλα για να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε. Δηλαδή, τι λέω, από τη σάλτσα, εντάξει, ας πάρω τώρα από αυτή. Εδώ, κοιτάξτε τι κάνουμε, βάζουμε λίγο σαλτσούλα μέσα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το μαχαίρι στο μούλτι. Εδώ είμαστε. Τώρα έχουμε φτιάξει, πραγματικά αυτό το άρωμα είναι συγκλονιστικό. Έχουμε τα φασολάκια μας που μετά από 25 λεπτά θα έχουν μαγειρευτεί. Τι κάνουμε? Ανοίγουμε το μούλτι και το αδειάζουμε μέσα, εδώ. Και έχουμε μια ωραία σκορδάτη γεύση. Αν θέλετε εσείς να μην έχετε σκορδάτη γεύση και μόλις είπα σκόρδο ήρθε ο κατάλληλος άνθρωπος που δεν έπρεπε. Σκορδίπε. Εγώ ήταν άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Ανακατεύουμε καλά και όπως σας είπα και στην αρχή. Τι τώρα θα κάνει φασολάκια χωρίς κόρδο, δηλαδή θα τρελαθούμε μαζί. Δοκιμάζουμε. Ναι, ναι, σωστά. Δοκιμάζουμε τη γεύση να είναι οκ στο αλάτι και πιπέρι. Προσθέτουμε έξτρα ελαιόλαδο και κοιτάξτε εδώ τώρα. Έχουμε ένα ψωμί, αν το έχουμε ψήσει, μπορούμε να το κουφώσουμε. Κοιτάξτε εδώ. Το ανοίγουμε και μπορούμε να γεμίσουμε μέσα με
τα φασολάκια. Αυτή είναι η σημερινή νόστιμη συνταγή. Μαζί με τον Παρμασάτη έχουμε άλλες δύο συνταγές και θα τις δοκιμάσετε, θα καταλάβετε. Ειδικά αυτή σήμερα.